Κύριε Πάγκαλε, οι φοιτητές στον Άγιο Νικόλαο είναι μια κοινότητα από μόνη. Φαίνεται ότι τα καθήκοντα τη πόλη έχουν μια διάθεση να προσφέρουν κάποιε προσφορέ και κάποιε εκδόσει. Κοιτάξτε, είναι καταρχήν και μεγάλη τιμή, έτσι, αλλά είναι και ουσιαστικό το θέμα που έχει με την κοινότητα των νέων, τουλάχιστον φοιτητών που θα έρθουν στην πόλη μας. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι άνθρωποι νέοι δίνουν πρώτα απ' όλα μια ζωντάνια στην πόλη, έτσι, προσφέρουν πολιτιστικά, προσφέρουν οικονομικά και άλλο να βλέπεις μια πόλη με μαύρα σκοτάδια το χειμώνα και άλλο να βλέπεις νέους ανθρώπους να κυκλοφοράνε. Γι' αυτό λοιπόν σκεφτήκαμε σαν Εμπορικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου και με τη συνεργασία βέβαια της περιφέρειας ότι θα ήταν σωστό έτσι για ένα καλωσόρισμα στους νέους φοιτητές της πόλης μας να προσφέρουμε το κάθε κατάστημα αναλογικά τις δυνατότητες του καθένας εκτόσεις τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα και βέβαια μετά είναι στη διαδιάθεση του κάθε καταστήματος και τις δυνατότητες του να προσφέρει για όσο χρονικό διάστημα αυτό χρειάζεται. Έτσι. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι τα προβλήματα των φοιτητών σαφώς δεν είναι μόνο τα καταστήματα. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην πόλη μας όπως υπάρχει και σε πολλές άλλες πόλεις που δέχονται φοιτητικές κοινότητες είναι το πρόβλημα της στέγης. Και στην έβρεση στέγης, αλλά βέβαια και στις τιμές των ενοικίων. Έτσι, για μένα αυτό είναι κάτι που πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει οπωσδήποτε, άμεσα. Έχουμε σκεφτεί σαν Εμπορικό Σύλλογο να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, εδώ στο νομό μας και μετά να πάμε σαφώς και στον κύριο Ναουτάκη, που του είπα βέβαια μια πρώτη κουβέντα χθες, γιατί είχε τύχει και βρεθήκαμε στο Ηράκλειο με τον κύριο Ναουτάκη. Είχαμε εκλογές της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης εχθές και συνάντηση. Είχαμε κάτσαμε σε ένα τραπέζι ο Γιώργος ο Καρανίκας, ο πρόεδρος της ΕΣΕ, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Σταύρος Καπούνης, εγώ και ο πρόεδρος και δύο-τρία μέλη από Χανιά και Ρέθινο και του τονίσαμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι παντού. Γιατί είναι το ίδιο πρόβλημα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθινο και στα Χανιά βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και πρέπει να δούμε κάτι να κάνουμε. Τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά θα κάνουμε μια προσπάθεια, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα. Οι οικονομικές συγκυρίες το τελευταίο διάστημα για όλες τις οικογένειες δεν είναι και οι καλύτερες, οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, κάνουμε εμείς μια πρώτη προσπάθεια λοιπόν τα καταστήματα της πόλης με τη δική μας παρένεση, ότι πρέπει να κάνουμε ένα καλό καλωσόρισμα στους νέους φοιτητές της πόλης μας, προσφέροντας αυτές τις δημές. Και όπου αλλού μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε. Είναι μια κοινότητα φοιτητές του Αγίου Νικολάου που φέτος θα είναι πολύ περισσότερη, γιατί εισήχθησαν πιο πολύ φοιτητές τόσο στο τμήμα του ΕΛΜΕΠΑ όσο και στην ΑΣΤΕΚ, κύριε Πάγκαλε, και αυτό δηλώνει ότι αυξανόμαστε σιγά σιγά. Αυτό ακριβώς. Και αυτό μας δίνει βέβαια μια χαρά, αλλά μας δίνει και ένα επιπλέον προβληματισμό για όλα αυτά και ευθύνη για όλα αυτά που είπα προηγουμένως.